Οι γονείς με την κριτική επιτροπή. Είχαν οξυθεί τα πνεύματα. Ποιος από την κριτική επιτροπή ήταν αυτός που περισσότερο πειράχτηκε, ενοχλήθηκε? Έχω την εντύπωση ότι η Έλενα Παπαρίζου είναι πολύ απολύτω. Η οποία απάντησε στους γονείς της Πάμελα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια με κόσμιο τρόπο, αλλά με έντονο ύφος, γιατί νομίζω, από ό,τι έχω μάθει, γιατί θύχτηκε, θεώρησε ότι δεν έκανε κάτι κακό. Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι μεμπτό σε όλο αυτό? Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Γιατί εσύ πρώτος μίλησες για διαπλοκή, γι' αυτό το λέω. Ω, περίμενε. Να εξηγηθώ. Ναι. Θεωρώ ότι οι βαθμολογίες ελέγχονται και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να πειραχθεί. Έχω αυτή την άποψη. Κωνσταντίνε. Αν θα γίνει οτιδήποτε, είναι από θέμα συμπάθειας ή αντιπάθειας. Εκεί μίλησα και ίσως ήταν, όπως είπα και μετά στο επόμενο live, η λέξη διαπλοκή ήταν λίγο χοντρή. Ότι υπάρχουν, δεν παίρνω πίσω τίποτα. Ότι είναι λογικό αυτό το πράγμα να υπάρχει, αλλά πρέπει να το τιθασεύουμε, να το προσέχουμε λίγο. Να μην βγαίνει προς τα έξω. Εσένα σε συμπαθεί η επιτροπή? Κοίταξε να δεις. Από ό,τι είδα τα τελευταία δύο live, ναι. Κάποια στιγμή άρχισα και τα έπαιρνα λίγο και δεν ήταν μόνο από την κριτική επιτροπή. Ήταν και περίεργα όλο το κλίμα. Καμιά φορά μέσα στην ένταση βλέπεις πράγματα που σε ενοχλούν. Και εγώ, ό,τι βλέπω και με ενοχλεί, το λέω. Ναι, δεν μου αρέσει να κρύβομαι και δεν μου αρέσει να κάνω ένα αρνητικό κλίμα ψουψουψουψουψου. Ωραία, το κλίμα γιατί ήταν περίεργο. Απλά ξέρεις, εγώ τι βλέπω. Mm-hmm. Αυτά που είπαν οι γονείς της Πάμελα, τα ίδια ακριβώς είχες πει κι εσύ. Είχα πει ως προς τι. Μα η Πάμελα δεν αδικήθηκε από την Επιτροπή. Εγώ είχα πρόβλημα με τη βαθμολογία της Επιτροπής και δεν μου άρεσε ο τρόπος που βαθμολογήθηκα την συγκεκριμένη ημέρα με το συγκεκριμένο τρόπο. Η Πάμελα ήταν δεύτερη εχθές, παιδιά. Ναι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Εγώ μιλάω για το televoting. Δεν μπορεί να πειραχτεί αυτό το πράγμα. Ο Αντένα και η εταιρεία παραγωγής είναι υπολόγοι και σε έναν. Φαντάζομαι την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία. Ελέγχονται αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω να μπορούν να τα πειράξουν αυτά τα πράγματα. Ποια ήταν τα πράγματα που θεώρησε ότι ήταν περίεργα? Γιατί πραγματικά, όταν είδαμε το ξεσπασμά σου πριν από. Λοιπόν, θα σας μιλήσω απλά και θέλω να τελειώνει εδώ, γιατί έχει λυθεί και είχε εξηγηθεί. Mm-hmm. Γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής. Υπήρχε πρόβλημα από διαφόρους γιατί να παίρνω εγώ ψηλούς βαθμούς και να παίρνω καλά σχόλια. Mm. Υπήρχε ένα μικρό θέμα. Το λύσαμε το θέμα, τέλειωσε, μπήκαν τα πράγματα στη θέση του. Ανάμεσα στους παίκτες, αυτό μιλάω. Mm-hmm. Ναι, εννοείται. Απλά τέλος, έληξε το θέμα, τώρα κάνουμε ένα παιχνίδι. Πρόβλημα, δεν κατάλαβα, δεν είσαι ο μόνος που παίρνει καλά σχόλια. Ακριβώς, επειδή διαπίστωσα κάτι τέτοιο, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Απλά εγώ αυτό είχα διαπιστώσει και θεώρησα σωστό εκείνη την ώρα, εντάξει. Πίστεψα ότι το 2,5 του Πέτρου ήταν. Ο άνθρωπος μπορεί να πιέστηκε λίγο, πρέπει να τηρήσει λίγο τις ισορροπίες κτλ. Και το είπα. Ήμουνα βέβαια υπερβολικός. Άλλο να το υποστηρίζουμε, ήμουνα υπερβολικός. Είχα ξεφύγει λίγο. Έπρεπε να ήταν πιο μαζεμένο. Τώρα, όσον αφορά στην Πάμελα, παιδιά, αυτό που είχα πει από την αρχή το έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας χιλιάδες φορές και φαίνεται ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Τα πάνω έρχονται έτσι, κάτω. Έτσι, η κοπέλα, παιδιά, ήταν δεύτερη στη βαθμολογία. Ακριβώς αυτό που λέω. Ο κόσμος εχθές επέλεξε να της δώσει λιγότερα τηλεφωνήματα και να τη βγάλει υποψήφια. Η Σάγια ερχόταν πρώτη τόσες εβδομάδες, με ένα στραβοπάτημα βρέθηκε υποψήφια. Δεν υπάρχουν φαβόροι. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να λέμε μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας κρατάει μέσα. Όπως είπες εσύ στην αρχή, Ελεονόρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που εγώ δεν σου κρύβω, Ελεονόρα, ότι αυτό το πράγμα επειδή έχει να κάνει και με άθλημα. Περνάω τόσο ωραία για πρώτη φορά. Είμαι τόσα χρόνια στο χώρο. Κλείνω φέτος από πιτσιρικά στην Κύπρο το 93 και το 96 στην Ελλάδα 18 χρόνια ολόκληρα. Δεν περνάω καλύτερα στη ζωή μου. Το ξέρεις πολύ καλά, Λεωνόρα, εσύ, γιατί έχεις μπει και σε ένα εξίσου πολύ, ίσως και πιο δημοφιλές. Είναι ακολουθητικό πάρα πολύ. Είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το πράγμα με τον Πάο, αυτή η ενασχόληση, αυτό το άθλημα, κάνουμε κανονικό. Εγώ δεν ήμουν ποτέ πρωινός τύπος. Για να φτάσω στο σημείο να βγω στην εκπομπή σου που ήθελα τόσο πολύ τόσο καιρό και κοιμόμουν πάντα στις 5 το πρωί. Σκέψου τι ώρα ξυπνάω. Πεθαίνω. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε και τον δεύτερο της παρέας εχθές που είχε